Επ, πού πάτε χωρίς εγγραφή? Κάνουν ωραίο ελληνικό εδώ. Ενώ της είπα να μην μου πειράξει εδώ στο βάθος τίποτα. Ούτε εμείς δεν. Αυτό λέω. Η μάνα μου πήγε Τίνο, έφυγε ξαφνικά χθες το βράδυ μια μέρα. Τι είπε ρε. Τι είπε, Τίνο είναι ακριβόνηση. Όχι, έτσι βγαίνουν κάποια πολύ φθηνά. Τι καλό, περίμενα. Με το ζόρι. Μου είσαι να κάτσε κάτω. Α, ρίχνει. Ευχαριστώ. Τέλειο. Τσαγάκι, περγαμόντο με φρούτο του δάσους και ανθρακούχο νερό, δροσερό, δροσιστικό κοκτέιλ. Αρωμάτων και γεύσεων. Δεν ξέρω αν ακούγεται σε εσάς αυτό που ακούω εγώ από μέσα. Μια δυνατή τηλεόραση. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους, ήθιστε να λέμε τώρα καλή Παναγιά, να είμαστε όλοι καλά και άλλο κακό να μην μας βρει. Βιβλιοβλογκάκι σήμερα, έτσι ιδιαίτερο, μίνι, που έχει και μία σύμπτωση, έτσι μια ωραία σύμπτωση. Και ποια είναι η σύμπτωση? Ότι πάω για καφέ με τη φίλη μου την Ελένη, κάνουμε μία συζήτηση
μιλούσαμε για στόχους, όνειρα, επιθυμίες κλπ. Και λέγαμε ότι δεν φτάνει να έχεις ένα ωραίο όνειρο, αλλά πρέπει να αποδέχεσαι ταυτόχρονα και τις ευθύνες που θα σου προσφέρει αυτό το όνειρο. Δεν φτάνει δηλαδή να θέλεις κάτι καλό να γίνει, αλλά πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κοπιάσεις γι' αυτό και να υπομειστείς και τις δυσκολίες που θα έχει αυτό. Ωραία, εντάξει, έρχομαι σπίτι, λέω ωραία, αφού έχω κάποια πλάνα εξωτερικά, να κάτσω, να το συνδυάσω, να πω δύο κουβέντες, να ετοιμάσουμε και ένα βλογκάκι. Τι ωραία, από το πουθενά, να έχουμε ένα ακόμα βλογκάκι. Και λέω, δεν είχα κάτι έτοιμο, λέω, τι να κάνω, αρπάζω τα βιβλία που είχα μπροστά μου, λοιπόν, που λέτε, δίπλα στο γραφείο μου, και παίρνω τις, αυτό που κάναμε στο προηγούμενο βίντεο, το photo shooting με το Ριρί, ιστορίες για ραχνιασμένα κρανία. Αυτό λοιπόν το βιβλίο που λέτε, ιστορίες για ραχνιασμένα κρανία, του Ambrose Bierce, όταν το είχα πάρει, καταρχάς μου άρεσε που είχε αυτό το ωραίο το εξώφυλλο, χάρτινο, άλλο είναι γερό, καλή βιβλιοδεσία και έχει μέσα και ωραία επιμέλεια. Και νόμιζα ότι ήταν τύπου τρόμου, τύπου γοτθικό, τύπου τέτοιο. Άμα σας πω ότι παραφύλαγε στη βιβλιοθήκη αραχνιασμένο, μαζί με τα αραχνιασμένα κρανία, δεν το είχα καταλάβει και το είχα παραδειμένο. Anyway. Και αυτές τις μέρες άρχισα να το ψιλοανοίγω για να καταλάβω τι γίνεται και τελικά τι είναι. Είναι ένας τύπος, αυτός ο Ambrose Bierce, εκεί ένας βικτοριανός τύπος, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον έσωπο και ήταν και πάρα πολύ έτσι φιλόζωος και φυσιολάτρης. Και από τότε, από τη βικτοριανή εποχή, φανταστείτε, ανησυχούσε αυτός για τη βιομηχανική επανάσταση. Ανησυχούσε για την πορεία του πλανήτη με αφορμή τη βιομηχανική επανάσταση. Ανησυχούσε πάρα πολύ και έγραψε αυτό το βιβλιαράκι, στο οποίο θίγει ότι ο άνθρωπος είναι το χειρότερο πάνω στη γη. Βέβαια δεν το αποτυπώνει έτσι. Το αποτυπώνει με μορφή μύθων. Προσπαθεί να μιμηθεί κατά έναν τρόπο τον Έσωπο, να ακολουθήσει μάλλον το παράδειγμα του Εσώπου και να γράψει κάποιους μύθους με πρωταγωνιστές τους φίλους μας τα ζώα και να περάσει κάποια μηνύματα. Okay, το έχω ξεκινήσει εγώ, είναι μικρά κειμενάκια, πολύ μικρά, λίγων παραγράφων και είναι αυτοτελείς, όχι ιστορίες, είναι σκέψεις με τη μορφή μύθων. Σοφιστίες, πώς να το πούμε. Και έρχομαι σπίτι, το ανοίγω και διαβάζω και ακούστε τώρα. Θα σας το διαβάσω, είναι πάρα πολύ μικρούλικο. Μια κάμπια σκαρφάλωσε με χίλιους κόπους στην κορυφή μιας περικοκλάδας. Και μη βρίσκοντας τίποτε ενδιαφέρον εκεί πάνω, άρχισε να σκέφτεται να κατέβει. «Να τι χρειάζονται τα φτερά», λέει. «Αν είχα τώρα ένα ζευγάρι, θα κατέβαινα μια χαρά», μονολόγησε και έκανε μεταβολή για να αρχίσει την κατάβαση. Όμως, η υψηλή θερμοκρασία που είχε αναπτύξει το σώμα της από την προηγούμενη προσπάθεια της ανάβασης και η λάβρα του ηλιού τη μεταμόρφωσαν σε πεταλούδα. «Για κοίτα τύχη», μούγκρισε από ευχαρίστηση. «Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ κάτι και να που γίνεται». Αυτό δεν το περίμενα όταν βγήκα από το σπίτι σήμερα το πρωί. Είμαι εντελώς απροετοίμαστη, αλλά υποθέτω πως πρέπει να το αντέξω. Άνοιξε λοιπόν τα καινούργια της εργαλεία και πέταξε για το πρώτο ανθισμένο λουλούδι που είδε μπροστά της. Όμως, στο εν λόγω φυτό, έτυχε να παραθερίζει μια αράχνη. Έτσι, η κυρία Πεταλούδα δεν άργησε να σκεφτεί πως θα ήταν... πολύ καλύτερα να είναι μια τόση δακάμπια
πάνω στην κλιματαριά. Είχε λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσει για πρώτη φορά τη μη πραγματοποίηση της σκέψης της. Και το διαβάζω αυτό και λέω, αμάν είναι η σκέψη που κάναμε σήμερα, ότι δεν φτάνει να ονειρεύεσαι κάτι και να το επιθυμείς, πρέπει να είσαι έτοιμος να υπομειστείς και τις δυσκολίες που θα έχει, γιατί δεν υπάρχει κάτι ανέξοδο και ανώδυνο σε αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει μια ιδεατή ευχάριστη κατάσταση χωρίς να έχει και αυτή μέσα της κάποιο κόπο και κάποιο κόστος, έτσι. Είναι αυτό το η πλάνη της εξειδανίκευσης που κάνουμε πολλές φορές, που νομίζουμε ότι μια τέλεια συνθήκη που έχουμε στο μυαλό μας προϋποθέτει ότι θα είναι τα πάντα ζωή και κότα. Αυτό το κλασικό. Και να το διαβάζω αυτό και λέω, να του. Η κάποια ήθελε να έχει φτερά, να είναι πεταλούδα, αλλά δεν υπολόγισε ότι θα έχει και κάποιους άλλους κινδύνους να αντιμετωπίσει μπροστά της. Ευχήθηκε χωρίς λογική και σύνεση. Και λέω, τι ωραία σύμπτωση. Πόσες φορές το κάνουμε, πόσες φορές οι άνθρωποι ευχόμαστε πράγματα και γι' αυτό που λένε, δεν λένε καμιά φορά πρόσεχε τι εύχεσαι, αυτό ακριβώς. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να βγει αληθινό και να είσαι προετοίμαστος για τα συνεπακόλουθά του, γιατί όλα έχουν δύο όψεις στη ζωή. Πάντα, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι επιλογή και να κάνουμε, έχει πάντα δύο όψεις. Έχει δύο όψεις. Στα πιο απλά πράγματα. Θέλεις να φτιάξεις μια ωραία σιλουέτα. Μαζί με τη σιλουέτα θα πρέπει να πεινάσεις πολύ. Θέλεις από την άλλη μεριά να απολαύσεις ωραία γλυκά και ωραίες λιγουδιές. Πολύ ωραία, θα το χαρείς, αλλά από την άλλη θα πρέπει να θυσιάσεις αυτή τη σιλουέτα. Και παλεύοντας, τα πάντα σε αυτή τη ζωή έχουν δύο όψεις. Σε άλλα βιβλιονέα, σήμερα ξεκινάω. Έχω διαβάσει πολλά πράγματα και αυτές τις μέρες. Ακούσει, διαβάσει. Και στο επόμενο βιντεάκι που ετοιμάζω θα μιλήσουμε για τρία αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει οπωσδήποτε όλοι να τα έχουμε διαβάσει, αλλά θέλω να κάνω μια καλή προεργασία και σήμερα ξεκινάω να διαβάσω τα άπαντα του Κόναν. Γιατί αυτό? Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στην επικαιρότητα με τις καταστροφές, αυτές τις βιβλικές καταστροφές, εντάξει, ψυχολογία έπεσε, στεναχώρια, απογοήτευση, λες πω πάμε κατά διαόλου, χάλια από το κακό στο χειρότερο, όχι οικονομική κρίση, όχι πανδημίες, όχι πλημμύρες, όχι φωτιές, το χειμώνα πνιγόμαστε με τις πλημμύρες και το καλοκαίρι καίγόμαστε με τις φωτιές και λες πού πάμε. Έστειψα το μυαλό μου, το έκανα και λέω, ωραία, λέω, η κατάσταση είναι αρνητική, η κατάσταση είναι δύσκολη, ζωφερή, σκοτεινή, δυστοπική, ωραία. Και τι μου θυμίζει αυτό, όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, θυμίζει σκηνικό λογοτεχνικού βιβλίου και μάλιστα είναι το κλασικό κόνσεπτ για ηρωικά μυθιστορήματα. Κάθε ηρωικό μυθιστόρημα και σειρά που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να υπάρχει ένας ζόφος και μια δυστοπία για να μπορέσει να αναδυθεί και να ξεπροβάλλει ο ήρωας, αυτός ο ήρωας που θα τα βάλει με το κακό και θα βγει νικητής. Λέω, μάλιστα, ωραίο αυτό, και συνειδητοποιώ ότι δεν έκατσα ποτέ να διαβάσω. Ενώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία επικής φαντασίας κλπ, δεν έχω κάτσει ποτέ να διαβάσω τον Κόναν. Μεγάλη ντροπή. Έχω δει τις ταινίες, αλλά δεν φτάνει με αυτό, πρέπει να διαβάσω και τα βιβλία. Οπότε τα βρήκα σε ωραία ακουστική έκδοση, υπάρχουν και στο YouTube.
και θα κάτσω να τα ακούσω στα αγγλικά και θα χαρώ. Γιατί, εκτός ότι μ' αρέσει, πάντα στις δύσκολες εποχές, μα πάντα στις δύσκολες εποχές της ανθρωπότητας, την περίοδο που η ανθρωπότητα διένυε αυτή τη δυσκολία της, οι άνθρωποι έγραφαν είτε ποίηματα, παλιά έτσι έπει, είτε ποίηματα, είτε ιστορίες, είτε βιβλία για ήρωες, για θρύλους, για κατορθώματα, για ήρωες. Είναι αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να αντισταθεί στο κακό που γίνεται. Και γίνεται αυτό και μια αφορμή, βασικά γίνεται σαν αντίσταση από ένστικτο επιβίωσης. Ανεβαίνει το ηθικό του ανθρώπου μέσα από τέτοιες ιστορίες. Γίνονται αυτές οι ιστορίες αφορμές ψυχικής ανάτασης και ηθικής έτσι, ανύψωσης. Δηλαδή φτιάχνουμε τέτοιες ιστορίες ηρωικές για να πάρουμε και εμείς θάρρος και κουράγιο και να γίνουμε και εμείς οι ήρωες της δύσκολης πραγματικότητας που ζούμε. Και τι γίνεται σε αυτά τα μυθιστορήματα, τα επικά, τα ηρωικά, ότι όσο πιο σκληρή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζει ο ήρωας, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο ήρωας. Ο ήρωας δεν κάθεται να παραπονεθεί, δεν κάθεται να στεναχωρεθεί, να πενθήσει, να θρηνήσει. Αντιθέτως, γίνεται όλο και δυνατότερος, προσαρμοζόμενος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Δεν αντιστέκεται, αποδέχεται τη δύσκολη κατάσταση σαν μία συνθήκη που θα τον προπονήσει, που θα τον σκληραγωγήσει και θα τον κάνει δυνατότερο. Γυρνάει δηλαδή αυτή τη δύσκολη κατάσταση υπέρ του. Τη γυρνάει σαν όχημα, σαν δύναμη. Και διόλου και όχι άδικα, γιατί πραγματικά έτσι γίνεται. Ακόμα όλα είναι προπόνηση σε αυτή τη ζωή. Και όσο πιο μεγάλα είναι τα εμπόδια, τόσο αποδοτικότερη γίνεται και η προπόνηση και καλύτερα τα αποτελέσματα. Σαν να λέμε μονόδρομος. Σαν να λέμε ότι στα δύσκολα μονόδρομος είναι να γίνεις ένας ήρωας. Ένας μαχητής, τέλος πάντων, μην το πάω τόσο μακριά, ένας μαχητής. Και για να γίνεις καλός μαχητής θέλει δυσκολίες και εμπόδια και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τα δύσκολα που έχουμε καθημερινά στη ζωή μας σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Σε συλλογικό επίπεδο είναι περισσότερα, κάθε φορά και περισσότερα. Τις καλές δεκαετίες πριν την κρίση, οι δυσκολίες ήταν ατομικές πάνω κάτω. Κάθε άνθρωπος είχε τις ατομικές του δυσκολίες. Με την οικονομική κρίση όμως ήρθαμε αντιμέτωποι με τις συλλογικές δυσκολίες. Δυσκολίες που τις είχαμε ξεχάσει. Τις είχαν οι προηγούμενες γενιές, οι παππούδες μας είχαν το πόλεμο, οι γονείς μας είχαν ενδεχομένως τη δικτατορία και εμείς έχουμε την κρίση. Κάθε γενιά έχει μία συλλογική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσει και εμείς έχουμε την κρίση, την πανδημία και την οικολογική κρίση. Ωραία! Λοιπόν, αυτά για σήμερα με πιο ανεβασμένο ηθικό, πάλι με casual κουβεντούλα. Γεια σου Ρόξη! Δεν φαίνεται η Ρόξη. Γεια σου Ρόξη! Με casual κουβεντούλα. Ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ τους καινούριους φίλους που κοπιάσατε από το φτωχικό μου. Μια καλή κουβέντα και σε άλλους φίλους και γνωστούς να κοπιάσουν εδώ στην παρέα, κυρίως είπαμε για τη χαρά έτσι, της ανάγνωσης, της φιλομάθειας και έτσι, της ηθικής επιβράβευσης. Το καναλάκι είναι κατά βάση αναγνωστικό, χωρίς όμως αυτό να μας εμποδίζει να το εμπλουτίσουμε και με άλλα πράγματα της καθημερινότητας που μας αρέσουν
πολύ. Αλλά κατά βάση είναι έτσι βιβλιόφιλο. Τα λέμε σε επόμενο. Πολλά αγατοφιλιά από την τσακαλοπαρέα μου. Τα λέμε, να είστε καλά, καλή δύναμη και ας γίνουμε ήρωες της δυστοπίας που βιώνουμε. Χιλιά.